Καλημέρα. Η ώρα είναι 1:30 και έχω να πω ότι σήμερα υποτίθεται θα βάψω το μαλλί μου. Τώρα τι είναι αυτό στο κεφάλι μου δεν ξέρω. Είχα μια γάτα που ήταν άσπρη, αλλά δεν θυμάμαι να πέθανε πάνω στο κεφάλι μου. Υποτίθεται τώρα θα κουραστώ και μετά θα πάω να τα βάψω τα μαλλιά μου μόνος μου. Υπάρχει και μια περίπτωση να μην τα βάψω ποτέ, οπότε μπορεί να μην δείτε ποτέ στη ζωή σας αυτό το βίντεο. Αλλά μπορεί και να το δείτε, ποτέ δεν ξέρετε. Sorry που φαίνομαι πάρα πολύ ξυνισμένος, λες και... Αλλά δεν είμαι καθόλου έτοιμος γι' αυτό. Εδώ κίτρινο, πορτοκαλί, μπου! Οπότε έρθει η ώρα, αγόρια και κορίτσια και τέρατα και σκυλιά και γατιά, να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Πάμε στη γιατρό του μαλλιού. Και να διορθώσουμε αυτή την αηδία που υπάρχει στην κεφαλή μου. Παιδί μου, είσαι καλά! Παιδιά! Η γάτα μου! Εμφανίστηκε ξανά! Παιδί μου, είσαι στην τρίχα! Εντάξει, κάτσε. Πού πω! Τι να κάνει πάνω! Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλοκαιρινό. Φθινοπορεινό θα έλεγα, εξουσιοδιωτημένο να με πάει στα Grammys. Γεμίσαμε ποντίκια σήμερα. Δεν λόγω, ναι. Φέρνουμε τον ποντικοκτό να μας σκοτώσει τα ποντίκια. Το πέρασε. Νάνση, σου φέραμε καινούργια γάτα. Νάνση! Μιαου! Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Βασικά, μισό. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κάποιο trend τώρα Υπάρχει ένα trend τώρα κάπου τελευταία στο YouTube που όλοι οι YouTubers θέλουν να βάφουν τα μαλλιά τους μόνοι τους. Την αποτυγχάνουν. Και μετά να κάνουν βίντεο κομμωτές που να λένε «Α, λέτε να σας σώσω τα μαλλιά». Ναι. Τόσο καιρό έχω το μαλλί μου, το έκανα ξανθό. Έκανα ντεκαπάζ σε ντεκαπάζ. Κάψιμο σε κάψιμο. Πού θα πάει πλέον αυτή η βαλίτσα, Νικόλα? Πού θα πάει πλέον αυτό το χρώμα που κυτρινίζει με τις μέρες του και ασπρίζει όταν γουστάρει αυτό? Ήρθε η ώρα πλέον, αυτό το άσπρισμα, μήπως να το κάνουμε κόκκινο? Να ταιριάζει και τη ματωμένη μου καρδιά. Να ταιριάζει και τα κόκκινα μου σπυριά. Νομίζω ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Νομίζω ήρθε η ώρα. Επιτέλους ο Νικόλας, ο Gingerbread Bear, ο επιφανόμενος Ginger, τραγουδιστής του Jasmine και τραγουδιστής του καινούργιου του τραγούδι single. Να, κάνει τα μαλλιά του Ginger. Για να αντιπροσωπεύει κιόλας και το όνομα του Gingerbread Bear. Ή το Ginger το καλλιτεχνικό, το τραγουδιστικό βέβαια. Εντάξει, ήθελα να δω αν μήπως είναι κάποια δυσλειτουργία του εγκεφαλού μου αυτό ότι θέλω να το βάψω κόκκινα, αλλά όχι. Είμαι αποφασισμένος. Τι έχεις να πεις που θα βάψω τα μαλλιά μου? Την κάμερα, κοίτα, εδώ είναι η κάμερα. Θα σου πέσουνε. Εδώ είναι η κάμερα. Α, θα σου πέσουνε. Αφού και εσύ θες να το βάψω κόκκινα, λες, θα έχουμε ανταγωνισμό μετά. Ναι. Ποιος θα είναι πιο ωραίος? Εγώ. Είσαι πιο ωραίος, σίγουρα. Μη! Εγώ θα τα κάνω κόκκινα σκούρα. Εγώ θα κάνω κόκκινα σκούρα. Εσύ θα τα κάνεις, ξέρω, αυτό το γιφτέ. Σκοκκινοκόκκινο. Αυτό το γιφτέ, το χάλκινο, τη αηδία. Σαν τη μάπα στο γίνερ, μάλ. Α! Γελία! Α, μια μέρη! Τι λέει, σε είδα μόνη σου εδώ πέρα και είπα, ασχοθώ λίγο. Αγόρι έχεις. Όχι. Ωραία μου, γιατί μάλλον θα γίνω εγώ το αγόρι σου. Για έλα, δώσε μου τώρα εδώ να φυλάξω στόμα. The fuck? Βάζεις πάρα πολύ γλώσσα νομίζω και νομίζω τώρα έχω κόλλησει HIV. Αλλά δεν πειράζει, γουστάρω αυτή τη σαν ομάλη.
Δεν έχω πιει καν καφέ, φανταστείτε να πιω καφέ. Ε? Λοιπόν, oh my f***ing god. Είμαι έτοιμος να πάω να πάρω την βαφή από το χαλάνδρι και θα φορέσω αυτά τα γυαλιά για να μην με καταλάβει κανείς. Ως συνήθως, ξέρετε, τι να μου πρέσουν καλύτερα για τον FY παρά για τον... Τι λέω! Δεν κάνω καμία πλάκα, θέλω να πεθάνω τώρα. Τώρα όμως. Hey girlies! Πήρα τη βαφή, αλλά ξέχασα πάρα πολύ να σας το δείξω. Εκεί πέρα επίσης το κόντος, όλοι με κοιτάγανε παράξενα, λες και έχω κάτι παράξενο στο κεφάλι μου. Κάτι τέρατα, πολύ τρίες. You get the joke. Staying anonymous. Από ό,τι βλέπετε άλλαξε σε κάτι πιο σενιάν, έτσι λίγο πιο... Έτοιμος να βάψω το μαλλί μου. Οπότε είπα... Τι? Σινιέ. Α ναι, σενιάν είναι για το κρέας. Οπότε λοιπόν έβαλα κάτι πιο σινιέ, έτσι για να βάψω το μαλλί μου. Και είμαστε έτοιμοι να βάψω το μαλλί μου. Γιατί ήρθε η ώρα να βάψω το μαλλί μου και έβαλα κόκκινο για να βάψω το μαλλί μου για να μην γίνει κόκκινη μπλούζα. Γιατί είναι ήδη κόκκινη. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Αλλά... Safety is number one priority here in this channel. Πρέπει πάντα να προστατεύουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό θα βάλουμε προφυλακτικά. Κάτι δεν πήγε καλά. Βουλώστε το! Γιάννη, βουλώ... Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να βάψουμε το μαλλί. Έχω πάρει τη βαφή 734, η οποία μου είπε η κομμότρια μου που είχε έρθει πριν ότι λογικά θα πιάσει. Ας το ελπίσουμε αυτό. Οπότε βάζουμε όλο αυτό και όλο το ξυζενέ, 20 άρι δηλαδή. Χαχα, γιατί και αυτό είναι 60 ml και αυτό είναι 60 ml. Οπότε 60 ml και 60 ml και 120 ml. Οπότε ένα και ένα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να βάψω στα μαλλιά μου κόκκινα. Αλλά είπα θα βάψω ginger, μόνο και μόνο για να ταιριάζει και με το όνομά μου. Το καλλιτεχνικό. Ή αυτό αρχίζει και γίνεται κουραδί. Μπλιάξει. Βασικά ούτε καν, ακόμα άσπρο είναι. Κρέμ. Sorry να ακούτε background noises, απλά η μαμά μου και ο αδερφός μου γυρνάνε τσόντα. Νομίζω θα πάθω κανένα άσθημα με όλα αυτά που μυρίζω. Και μου δώσανε και μια μπούλα βρώμας. Υποτίθεται ότι αυτή πρέπει να τη βάλω μέσα για να... σαν θεραπεία είναι. Οπότε, ξέρω, το σπάω. Και σε αυτό το σημείο άρχισαν όλα να καταραίουν. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Λέτε να βάλω λίγο από το αίμα μέσα για να πάρει περισσότερη δόση από το κόκκινο. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το αφήσω έτσι, πρέπει γρήγορα να το τυλίξω. Νομίζω έχουμε πρόβλημα. Βασικά αυτά τα δύο μαζί δεν φαίνονται και πάρα πολύ κατάλληλα για ανηλίκους, οπότε πρέπει να πάω γρήγορα να το κάνω κάτι. Αυτό δεν μπορώ, νομίζω. Λοιπόν, ας ευχηθούμε μέσα να μην έχει κομματάκια από γυαλιά και μου μπουν στο κεφάλι και μετά πεθάνω. Σήμερα κουρεύτηκα, οπότε θα δείτε χιόνια από τρίχες. Αρχίζει και βγάζει χρώμα. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Ήτανε απόφαση τελευταία στιγμή. Χθες την πήρα αυτή την απόφαση και σήμερα το έκανα. Ας ελπίσουμε μετά να μην αυτοκτονήσω.
Γιατί δεν το έχω σε λίγο, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί. Και το χάος φοβία. Και πρέπει να τελειώσω το μαλλί μου. Η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις τελευταίας στιγμής πολλές φορές μου έχουν βγει σε καλό. Αυτή τη φορά δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι η αλήθεια. Νιώθω ότι θα εμφανιστώ χωρίς κεφάλι. Αλλά αν μπορείτε να δείτε... Μπορείτε να δείτε. Γίνεται σιγά σιγά κάτι πρώτο... Γιατί κλείσα το μάτι μου, αυτό ήταν τέρμα υγιστικό. Μπορείτε να δείτε ότι γίνεται σιγά σιγά έτσι ένα χάλκινο. Ή και όχι, πότε δεν ξέρω. Η ζωή δεν στα θέλει πάντα έτσι όπως τα θέλεις. Η ζωή πολλές φορές σου παίζει παιχνίδια. Η ζωή πολλές φορές είναι ένα κακό κορίτσι και πρέπει να την βάλεις στη μωρία. Γενικά νιώθω ότι παθαίνω κάποιο αλλεργικό σοκ γιατί με έχει πιάσει η μύτη μου. Νομίζω ότι έχω διάρρεια και φτερνίζομαι κάθε 5 δευτερόλεπτα. Χατσού! Να, κάπως έτσι. Πρέπει να περιμένουμε 40 λεπτά. Η μάνα μου είπε ότι πιάνει και εγώ το βλέπω ότι πιάνει. Έχει γίνει ένα απέσιο μελιτζανί. Ελπίζω να μην παραμείνει αυτό γιατί δεν μπορώ να ξαναζήσω το μαλλί μου μοβ. Άμα γίνει μοβ θα αυτοκτονήσω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Οπότε περιμένουμε. Ναι. Bye boo guys, just give me ginger hair. Like, oh my god, who is he? Νομίζω δεν είμαι καν πλέον εγώ αυτός. Ποιος είναι αυτός, παιδιά? Δεν με αναγνωρίζω. Παιδιά, έγινα gingerbread. Ginger hair. Παιδιά, ποιος είναι αυτός? Έπρεπε να δείτε την ώρα που ξέβγαζα τα μαλλιά μου. Ήταν λες και γινόταν ολόκληρη η δολοφονία. Νομίζω βγήκε κάπως ωραίο. Δεν το μετανιώνω καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Αν και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα μπορώ να το παίζω και γκόμενος. Yes, bitch. What's up, bitch? I kill you, bitch. What's up, bitch? Here's the motherfucking tea, bitch. Bitch, bitch. Και νομίζω μ' άρεσε πάρα πολύ. Oh my god, guys. Bye, would just give me ginger hair. It's the best. Like, δεν μαδάει και το μαλλί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλά πράγματα μαθαίνουμε τώρα. Οπότε ναι, παιδιά, άμα θέλετε να βάψετε τα μαλλιά σας μόνοι σας, ακολουθήστε αυτό το tutorial. Μόνο το δικό μου, γιατί μόνο το δικό μου είναι πετυχημένο σε αυτό το ελληνικό YouTube. Δεν έχω δει άλλα, απλά. Δείτε μόνο το δικό μου. Δώστε μου views. Τώρα. Και τώρα πάω να βγάλω cute selfies, ξέρετε, με το καινούργιο μαλλί. Ginger hair, don't care, like, who is he, new year, new me, back to school, hashtag depression, hashtag sad, hashtag anxiety, hashtag mental illness, hashtag δεν πάω στο σχολείο πια. You sugar. Και μην νομίζετε ότι γυρνάω κάτι πορνογραφικό τώρα, έχω τόσο πολύ τρίχα στο σώμα μου που ούτε για ταινίες ερωτικού περιεχομένου δεν θα με έπαιρναν. Απλά θέλω να βγάλω κάποιες φωτογραφίες, είναι ότι έχει πάρα πολύ ζεστή με όλα αυτά τα φώτα και να πηγαίνετε στο Instagram να δείτε τις φωτογραφίες που θα ανεβάσω με αυτό το καινούριο, με αυτήν την καινούργια καούκα, γιατί εντάξει περούκα είναι πλάκα σας έκανα, τα λέμε παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, hey, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι.